μας και τον προπονητή της Ρεμέντικαν στην Παλαιμή, τον Μιχάλη τον Κακιούζη. Coach, ένα παιχνίδι πήγε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, πόντο-πόντο, παράταση και εκεί τα ίδια. Το χάσατε όμως. Ναι, είναι ωραίο να το βλέπεις, να είσαι ουδέτερος και να το βλέπεις. Τραγικό να είσαι στην μία πλευρά που θα χάσει το παιχνίδι. Εντάξει, κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Αντιμετώπιζε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι δείξαμε για άλλη μια φορά προσωπικότητα. Παίξαμε πάρα πολύ καλά, σκληρά. Νομίζω και η ΑΕΚ το ίδιο. Ήταν ένα παιχνίδι σαν ένα παιχνίδι play-offs για μένα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, αλλά πιο πολύ συγχαρητήρια στην ομάδα μου, γιατί τα παιδιά πραγματικά δώσανε τον καλύτερο τους σε αυτό. Παρόλα τα μικρά προβληματάκια που είχαμε στη διάρκεια της εβδομάδας όσον αφορά τους τραυματισμούς. Μικρές λεπτομέρειες, αλλά ξαναλέω και πάλι δεν είμαστε ΑΕΚ, δεν είμαστε Κεραυνούς. Είμαστε μια ομάδα η οποία ξεκινάμε σιγά σιγά να φτιάχνουμε μια προσωπικότητα σαν ομάδα. Και αυτά τα παιχνίδια γιγαντώνουν και κάνουν καλύτερα τα παιδιά που δεν έχουν αυτές τις εμπειρίες μέχρι τώρα. Από τότε που ανέβηκε, που επέστρεψε η ομάδα της Ένωσης στην πρώτη κατηγορία, δεν έχει κερδίσει ποτέ την ΑΕΚ. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά που καταφέρνει να την πάει στην παράταση. Ναι, η προϊστορία είναι για τους ιστορικούς. Ναι, και θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ξεκούραστοι τέλος πάντων. Δεν γίνεται στο παιχνίδι. Να είχε βάλει το λέει από ο Τζάζ και να είχαμε κερδίσει το παιχνίδι. Όπως θα μπορούσαμε να χάσουμε το παιχνίδι, αν είχε χάσει το τρίποντο από τη γωνία ο Τάιτος. Μικρές λεπτομέρειες, ξαναλέω και πάλι, που δίνουν τη νίκη ή την ήττα. Μαθαίνουμε από αυτά γιατί στη διάρκεια του πρωταθλήματος τέτοια παιχνίδια θα παίζουμε. Και όχι εύκολα, μακάρι να είναι όλα εύκολα, δεν θα είναι. Ξαναλέω και πάλι, αντιμετωπίσαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ανεξάρτητα από την προϊστορία. Παλέψαμε όσο μπορούσαμε με αυτό που είχαμε. Δυστυχώς χάσαμε. Συνεχίζουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή χρονιά. Αυτά λοιπόν και από τον Μιχάλη τον Κακιούζη, τον προπονητή της Ρεμέντικαν στην Παραλιμνίου.